Στις 8 Οκτωβρίου πρόκειται να φτάσει στην ΚΟΟ Πρίτενης της Ιατρικής Σχολής στην Βαρκελόνη, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο της χώρας του, της Ισπανίας, για την ανάδειξη της Ιπποκρατικής ιδέας. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Κανταζής μας ενημέρωσε σχετικά με την προσπάθεια που καταβάλλεται σε αυτό το πλαίσιο, ώστε με την υποστήριξη διακεκριμένων επιστημόνων το κίνημα της Ιπποκρατικής φιλοσοφίας να λάβει διεθνείς διαστάσεις. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε κάποιες εγκρίσεις για να μεταφέρουμε εκεί, να μεταφέρει ο Πρίτανης μαζί με ένα άλλο καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα που έρχεται, γιατί θα πάμε σε δύο πανεπιστήμια. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις διαδικασίες γραφειοκρατικές, να μεταφέρουμε τα δύο δεντρίλια πλατάνου, τα μοσχεύματα, τα οποία πρέπει να σταλούν στα πανεπιστήμια. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι πρέπει να προετοιμαστούμε εμείς κατάλληλα και ευτυχώς έχουμε μια προηγούμενη εμπειρία στο να υπάρχει η ομιλία για την Ιπποκρατική ΚΟΟ, για τον Ιπποκράτη, και αυτό ο Νίκος ο Καστανός είπε ότι θα το μεταφράσει στα ισπανικά και θα μπορέσει να το μεταφέρει εκεί στα πανεπιστήμια. Είναι μια πολύ πολύ σοβαρή διαδικασία, είχε ξεκινήσει πριν από χρόνια, αποσπασματικά έγιναν κάποια πράγματα, σήμερα όμως φαίνεται ότι με τη βοήθεια του Νίκου, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάει να γίνει ένα κίνημα γιατρών Ιπποκρατιστών στην Ισπανία. Και ξεκινώντας από την Ισπανία, εγώ πιστεύω ότι θα δημιουργήσει ένα ρεύμα. Είναι γύρω στους 100 γιατρούς, αλλά γιατροί επώνυμοι όμως της Ισπανίας, σοβαροί γιατροί δηλαδή, οι οποίοι θέλουν να το διεθνοποιήσουν. Δηλαδή σιγά σιγά ενδεχομένως μπορεί να βγει και από τα όρια της Ισπανίας, φεύγοντας από τα όρια τα δικά μας, της ΚΟΟ και της Ελλάδας, πάει στην Ισπανία και μετά από εκεί μπορεί και να υπάρχει συνέχεια σε άλλες χώρες, ούτως ώστε το όραμα του Νίκου, δεν ξέρω αν σας το έχει μεταφέρει. Ναι, είχαμε μαζί του μια συνέντευξη και μιλήσαμε για ένα κίνημα όντως, το οποίο μπορεί να είναι ανάλογο αυτό με του Ολυμπισμού. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν εμένα με εξέπληξε μόλις το άκουσα και θεωρώ ότι είναι κάτι κορυφαίο για μας, όχι μόνο για την Ελλάδα γενικότερα και για την ιατρική γενικότερα. Και αν αυτό μπορέσει να ξεκινήσει να υλοποιείται, δεν μιλάω να υλοποιηθεί στο σύνολό του, να ξεκινήσει να υλοποιείται, τότε ενδεχομένως να υλοποιηθεί και η άλλη σκέψη που υπάρχει εδώ και χρόνια. Κάποια στιγμή πλέον να γίνει εδώ μια συνάντηση των σοφών της ιατρικής ανά την οικουμένη, ούτως ώστε να συζητηθεί ξανά ο όρκος του Ιπποκράτη μετά από 2.400 χρόνια στο νησί της ΚΟΟ και να μπουν και οι νέες αρχές που υπάρχουν πλέον στη σύγχρονη και μοντέρνα ιατρική. Μάλιστα. Ένα κίνημα λοιπόν και βέβαια φαντάζομαι ότι οι δύο προσκεκλημένοι που έρχονται στις αρχές του Οκτώβρη έχουν ήδη προγραμματίσει τι ακριβώς θέλουν να κάνουν εδώ και ποιες θα έχουν συναντήσει. Ακριβώς. Καταρχάς έρχονται το βράδυ της 8ης νομίζω του Οκτώβρη και την επόμενη μέρα θέλουν μία συνάντηση με τον, αρχικά είπαμε, με τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος θα είναι στις Βρυξέλλες, οπότε έχουμε συνοηθεί να είναι κάποιος από τους αντιδημάρχους και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια θέλουν να επισκεφθούν τον Πλάτανο, το Μουσείο, το Διεθνές Ιπποκράτιο Ίδρυμα, το Ασκληπείο και ό,τι άλλο μπορούμε να τους δείξουμε εμείς. Παράλληλα, μια που είστε εδώ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, έχει ζητήσει ο Πρίτανης να γίνει ένα μικρό φιλμάκι, να τον ακολουθήσουμε δηλαδή η δημοτική αυτό τηλεόραση. Είναι υποχρέωσή μας άλλωστε. Και να κάνουμε ένα φιλμάκι το οποίο μπορεί μετά να μεταφέρουμε στην Βαρκελόνη και στη Μάλαγα και να παρουσιαστεί στην διαδικασία της εκδήλωσης για την φύτευση του πλατάνου και την εγκατάσταση της πρωτομής.